Αδέλφια τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον. Καλώς ήρθατε. Συντονιστής προγράμματος Πασόκ. Ναι. Αυτός είναι ο τίτλος τώρα, κανονικά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Με μεγάλο όνομα. Μεγάλο όνομα, βεβαίως. Ιστορικό όνομα. Όχι μόνο του Πασόκ. Και υπάρχει συνέχεια. Βέβαια. Για πάμε τώρα, κύριε Καρχημάκη, να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, με την άμεση επικαιρότητα, διότι είχαμε χθες μία σύγκρουση με τους εποχικούς πυροσβέστες. Πράγματι. Εδώ τι εικόνα έχετε εσείς, τι πρέπει να γίνει? Νομίζω ότι είναι. Στην συζήτηση στη Βουλή σε σχέση με την πολιτική προστασία και την προστασία αναδείχθηκαν ορισμένα ζητήματα. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε να εμπέζουμε τους εποχικούς πυροσβέστες. Πρέπει να μπορέσουμε να καλύψουμε πρώτα απ' όλα τα οργανικά κενά τα οποία υπάρχουν στην πυροσβεστική και να δούμε πώς θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι κάθε φορά στον αέρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι εικόνες ντροπής το να βλέπουμε την κυβέρνηση η οποία μέχρι πρότινος χειροκροτούσε τους πυροσβέστες, τώρα να τους αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά σου λέει, έκαναν μια παρανομία, σου λέει. Μια η κατάληψη. Ξέρετε, είναι ξέρετε, παράνομη, ξέρετε, παράνομη πράξη, θα μου λέει η κυβέρνηση. Ξέρετε, θα μου επιτρέψετε, επειδή είχα μια παρόμοια συζήτηση για άλλο θέμα, αντίστοιχα τα πανεπιστήμια παλιότερα. Ξέρετε, αυτού του είδους οι διαμαρτυρίες υπάρχουν πολλές φορές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξέρετε ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Ότι δεν φτάνουν εκεί. Μάλιστα. Ότι υπάρχει μια δημόσια διοίκηση και στην προκειμένη περίπτωση ένα υπουργείο το οποίο δεν αφήνει τα πράγματα να φτάσουν εκεί. Τους δέχεται, συζητάει, προσπαθεί. Και μάλιστα λέγεται ότι έγινε και ραντεβού με την ηγεσία της πυροσβεστικής. Συμφώνησαν και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το προγραμματισμένο ραντεβού της Τετάρτης και ακούσαμε και εποχικούς πυροσβέστες έξω από το Υπουργείο, κύριε Καρχημάκη, να φωνάζουν συνθήματα υβριστικά. Αυτά τα ακραία που έχουν ακουστεί εδώ και καιρό και στο διαδίκτυο κατά του Πρωθυπουργού. Μια ομάδα θερμών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Του όποιου Πρωθυπουργού, ο οποίος ηγείται μια κυβέρνηση η οποία του προσλαμβάνει. Ξέρετε, δηλαδή, ξέρετε. Δύο λεπτά. Εδώ έχετε βάλει τρία ζητήματα. Ποια είναι τα τρία? Πρώτο ζήτημα. Τι γίνεται σε σχέση με τα ραντεβού και πώς μπορούν αυτά να γίνουν? Το ότι υπήρξε ραντεβού με την ηγεσία της πυροσβεστικής δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να εισακωστούν και από τον Υπουργό και βεβαίως να υπάρχει ένας πιο οργανωμένος διάλογος. Ένας πιο οργανωμένος διάλογος και να επιτρέπονται και τα μέσα πίεσης θεμητά ή αθέμητα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Επιτρέπονται τα μέσα πίεσης. Δεύτερο. Όπως είπατε, θεμητά και αθέμητα. Δηλαδή μπορεί να κάνει καθένας ό,τι γουστάρει. Όχι αθέμητα. Όχι αθέμητα. Έτσι είπατε. Δεν είπα. Είπα τα όποια θεμητά μέσα πίεσης. Δεύτερο θέμα. Και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει τρόπος με διάλογο προκειμένου να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Καταλήψεις πρέπει να γίνονται, κύριε Καρχημάκη. Για να το λύσουμε αυτό το θέμα. Κατά τη γνώμη σας, είναι θεμητή μια κατάληψη ενός δημοσίου χώρου? Οτιδήποτε βρίσκεται εκτός των ορίων του νόμου, προφανώς δεν πρέπει να γίνει. Την ίδια στιγμή υπάρχουν διαφορετικά. Εντός δεν ήταν αυτό. Υπάρχουν διαφορετικά μέτρα με τα οποία μπορείς. Επίσης. Υπάρχουν διαφορετικά μέτρα με τα οποία μπορείς να. Να αποφορτίσεις μια κατάσταση. Πάντως, για να μην χρυμόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας εδώ. Μπορεί κάποιος να κινείται απέναντι στην κυβέρνηση. Επειδή θέλετε να ξανακυβερνήσετε, πρέπει να θυμηθείτε και να μας θυμίσετε πότε εισήχθη ο θεσμός του εποχικού πυροσβέστη. Λοιπόν. Πόσα χρόνια δηλαδή τώρα το ελληνικό κράτος, αντιμετωπίζοντας μίζονες πυρκαγιές, τεράστιες αντιπυρικές περιόδους με πολύ μεγάλη πίεση και καταστροφές, έχει το θεσμό του εποχικού πυροσβέστη, του συμβασιούχου, ο οποίος υπογράφει μια σύμβαση, τελειώνει η σύμβασή του και πάει στο σπίτι του άνθρωπος μέχρι την επόμενη υπογραφή. Πόσα χρόνια, πόσες κυβερνήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να βάλουμε όμως μία ακόμα παράμετρο. Δεν είναι τόσα χρόνια η κλιματική κρίση και αυτές οι μεγάλες καταστροφές τις οποίες βλέπουμε. Σε αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει μια κυβέρνηση που ονομάζεται κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε για οποιοδήποτε θέμα να επιστρέφουμε πίσω στο 90, 80, 2000. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πίσω και αυτή τη στιγμή έχει διαχειριστεί πολλαπλές κρίσεις και φωτιές. Όμως έχετε θέσει και άλλα ζητήματα. Λέτε, μπορούν οι πυροσβέστες να κινούνται απέναντι σε μια κυβέρνηση που τους προσλάβει? Συγχωρείτε. Τι είναι? Είναι σχέση δουλειοπαρικίας? Δεν είπα αυτό. Μιλώ για το συγκεκριμένο σύνθημα. Για το συγκεκριμένο σύνθημα. Διακινήθηκε από συγκεκριμένους πολιτικούς κύκλους. Μα το συγκεκριμένο σύνθημα δεν είναι ζήτημα του αν είναι κάποιος τον έχει προσλάβει το δημόσιο. Είναι σύνθημα πολιτικής ηθικής. Δηλαδή και κάποιος που δεν τον είχε προσλάβει το δημόσιο θα μπορούσε ή θα ήταν θεμητό. Όχι, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό είναι ζήτημα. Αλλά πολύ δε περισσότερο όταν κάποιος φοράει. Εσείς η γνώμη σας ποια είναι ως Πασόκ? Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να προσληφθούν να γίνουν μόνιμοι? Πρέπει να μείνουν στον αέρα συνεχώς. Μπορούμε να δούμε ποια θα είναι η φόρμουλα. Και πρέπει να δούμε στο σύνολο
σύνολο. Μόνιμοι πύρο, πρέπει να γίνουν. Να δούμε στο σύνολο, τη πυροπροστασία το πώ. Γιατί δεν έχουμε τι ίδιε ανάγκε χειμώνα καλοκαίρι. Το πώ τα οργανικά κενά. Κοιτάξτε, δείτε, το γεγονό ότι είδαμε μια εξαιρετικά παρατετεμένη αντιπυκαιρική περίοδο που είχαμε φωτιές μέχρι και, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα δείχνει ότι έχουμε μια πιο μόνιμη ανάγκη από ό,τι αφορά το. Πάντως, σας θυμάται ότι δεν λέτε εύκολα ναι, να τους πάρουμε όλους μόνιμους. Πρέπει να μπορέσουμε, αυτό σας θυμά. Πρέπει να μπορέσουμε να δούμε ποια θα είναι η φόρμουλα. Είναι μια φόρμουλα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να δούμε. Δηλαδή, πάντως, η εποχικότητα είναι κάτι απαραίτητη σε πολλούς κλάδους. Δηλαδή, έχουμε μια ανάγκη τώρα. Χρειαζόμαστε 2.000 ανθρώπους. Αυτή η ανάγκη εκλείπει μετά. Ναι. Δεν μπορεί να τους έχεις εκεί. Να σας δώσω όμως ένα άλλο παράδειγμα. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα όμως. Ξέρετε, το μεγάλο θέμα το οποίο θέσαμε και εμείς στη Βουλή σε σχέση με την πυροπροστασία είναι ότι στην ουσία η Ελλάδα κινείται με ένα δόγμα καταστολής. Δηλαδή, δίνει 80% της χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά την καταστολή της όποιας φωτιάς συμβεί και δεν επενδύει στην πρόληψη. Επομένως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το ευρωπαϊκό δόγμα και το δόγμα των χωρών που μαστίζονται από τέτοιου είδους πυρκαγιές είναι 50% πρόληψη, 50% καταστολή. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ανάγκη σε όλο το χρόνο. Ειδικά αν λάβετε υπόψη σας ότι την περίοδο του Αυγούστου τα αντινήρω, δηλαδή τα προγράμματα καθαρισμών δασών, δεν είχαν ολοκληρωθεί. Άρα βλέπετε ότι δεν είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη σε όλο το χρόνο. Έχουμε πάρα πολλές ανάγκες, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να δούμε ποια θα είναι η φόρμουλα. Και σε αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και βεβαίως στην ευρύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών πριν αυτές συμβούν. Διότι πλέον με την κλιματική κρίση, όταν μια πυρκαγιά. Στο Μεσόγειο έχει σοβαρά προβλήματα, κύριε Καρχημάκη, που δεν λύνονται τόσο εύκολα. Μα προφανώς γιατί θα σας πω. Σε ένα τραπέζι μπορεί να λέμε ότι θέλουμε. Και θα σας πω. Αλλά εγώ ξέρω ότι η μισή Ευρώπη κάει και φέτος. Τώρα αρχίζει, πλημμυρίζει η υπόλοιπη. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε πάθει κάτι τέτοιο ακόμα, αλλά και εμείς είχαμε καταστροφές από πυρκαγιές. Είναι άλλες συνθήκες. Αν μου επιτρέπετε όμως. Και πρέπει να συζητήσουμε σε μια άλλη βάση, εκεί αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Ότι έχουν αλλάξει συνθήκες και γι' αυτό τον λόγο είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην μεσογειακή Ευρώπη δεν το είχαμε αντιμετωπίσει τόσο έντονα τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα το αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν όμως χώρες που το έχουν αντιμετωπίσει. Και υπάρχουν και καλές πρακτικές οι οποίες έχουμε δει και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και βεβαίως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί είναι λοιπόν που πρέπει, αυτές είναι που πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτές είναι που πρέπει να δούμε. Εδώ πρέπει να μας δώσετε άλλη μία απάντηση, γιατί συζητείτε πάρα πολύ το ποιο θα είναι το νέο Πασόκ μετά την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη. Είχαμε την υπόθεση με τον ΑΣΕΠ. Είχαμε την υπόθεση με τον Στίγορο του Πολίτη. Και στις δύο περιπτώσεις είπατε όχι. και ρωτάει η κυβέρνηση και σας εγκαλεί η κυβέρνηση, να το πω καλύτερα, ότι δεν αλλάξατε η από αυτό που ήσασταν πριν από τις ευρωεκλογές, αυτό που είχε χαρακτηρίσει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Το επανέλαβε. Η κυβέρνηση, ο κύριος, λοιπόν, ένα θέμα, ΑΣΕΠ. Η κυβέρνηση η ίδια ανέκρουσε πρίμναν σε ό,τι αφορά τη γραμμή της. Δηλαδή, τι έλεγε. Έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τις διατάξεις οι οποίες θα διευκόλυναν την πρόσληψη ανθρώπων στο ΑΣΕΠ. Αυτό είναι ψέμα. Γιατί ψηφίσαμε διατάξεις οι οποίες αφορούν αυτό το ζήτημα. Αυτό το οποίο δεν ψηφίσαμε και γι' αυτό το λόγο καταψηφίσαμε εν πωλής και το νομοσχέδιο επί της αρχής, είναι αυτή η προσπάθεια να πολλαπλασιάσει τα μόρια εντοπιότητας και την ίδια στιγμή. Γιατί μένει κανένας άνθρωπος στην περιφέρεια. Και την ίδια στιγμή να δίνεις για ανθρώπους που έχουν πάρει ένα διδακτορικό 5 μόρια, ενώ για τους ανθρώπους που υπάρχουν που έχουν εντοπιότητα 40. Δεν λέει κανείς να μην πρημοδοτήσει την εντοπιότητα. Αλλά σημαντικό. Δεν είναι δυνατόν να είναι όμως 6 φορές. 8 φορές το διδακτορικό. Πώς υπάρχει ανάγκη όμως. 8 φορές το διδακτορικό. Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη ανάγκη. Η μεγάλη ανάγκη είναι η ταχύτητα πρόσληψης. Και εκεί είναι αυτό το οποίο είπαμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ότι οι διαγωνισμοί αφορούν το σύνολο του δημοσίου. Και ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προσληφθεί στον τομέα του. Επομένως, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και στη μεγάλη καθυστέρηση, όταν ένας άνθρωπος έχει φτιάξει τη ζωή του, δεν θα φύγει για 900 ευρώ, για 1000 ευρώ. Και έχει δει παιδιά. Αντίθετα, μια πολύ μικρή παρέμβαση, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κάλυψη των κενών στο δημόσιο, έχει να κάνει και με την ποιότητα των κενών στο δημόσιο. Διότι όταν κάποιος έχει φτιάξει τη ζωή του και λέει πηγαίνετε στον επόμενο, σωστά, θα πάει πολύ πιο χαμηλά στη λίστα. Άρα καλή το μεγάλο θέμα είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ.